Λοιπόν, Μαρία, πάμε να δούμε τον Αντώνη Λουδάρο, γιατί ξεκίνησε χθες στο θέατρο Άρσος η παράσταση. Τότε τώρα πάντα ξεκίνησε. Η επιθεώρηση, βεβαίως. Άντε, καλό καλοκαίρι, ρε παιδιά. Το, δηλαδή, σταμάτη, το Άρσος είναι καλοκαιρινή παράσταση. Αυτό. Να πας, να ράξεις, να δεις σούπερ παράσταση. Φανταστικός θείασος, ναι. All Star Cast. Έχει πάρα, πάρα πολύ δυνατά ονόματα και σημαντικά. Ο Αντώνης Λουδάρος έκανε μια πολύ ωραία εξομολόγηση. Καταρχάς μου μιλάει για το ρόλο που κάνει στην παράσταση, που έχει να κάνει και με το πολιτικά ορθό και πώς εκείνος ζητά να τον αποκαλούν. Μου λέει, χοντρός είμαι, το ξέρω, έχω καθρέφτη. Αποκαλύπτει την ένοχη τηλεοπτική απόλαυσή του και μου μιλάει για συνεργασίες που τον έχουν κάνει να φύγει από δουλειά. Και μπροστά σε αυτά που βλέπει σήμερα στην τηλεόραση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι μια όαση. Πέρασε από συνεργασίες που δεν ήσουν χαρούμενος. Στη δουλειά, βέβαια. Υπάρχουν και συνεργασίες που δεν περνάς καλά. Όταν δουλεύεις, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα και δεν πας σε μια δουλειά για να κάνεις φίλους. Δεν πας να κάνεις φίλους, αλλά δεν πας και να σε βρίζουν. Όχι, βέβαια, ούτε δηλαδή να σε προσβάλλουν. Ναι, μου έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Και αν δεν έχουν βρίσει εμένα, έχουν βρίσει ένα συνάδελφό μου, αλλά. Και το να σου φέρονται υποτιμητικά, το καταλαβαίνεις, το έχεις πράττει αυτό, το καταλαβαίνεις. Όταν το βλέπω αυτό, λέω, φυλάκια, γεια σας. Είμαι μεγάλος πια για να το αντέξω αυτό, δεν το αντέχω. Εδώ η επιθεώρηση λέγεται τότε, τώρα, πάντα. Κάνω έναν τύπο που μπροστά στα παιδιά του δεν θέλει να λέει λέξεις που πια δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε. Όπως το χοντρός, κόντος. Το πολιτικό ορθό. Πρέπει να καταργήσουμε όλο τον πολιτισμό μας, αν το κάνουμε αυτό με τόση αυστηρότητα. Δηλαδή, ο κλέρχος, η Μαρίνα και ο κοντός δεν πρέπει να λέγεται έτσι. Το θέμα είναι ο τρόπος που εγώ θα χρησιμοποιήσω κάτι να μην σε προσβάλλει. Και να μην είναι, να μην έχει τοξικότητα. Δηλαδή, δεν πρέπει να λέω το χοντρός, μα αφού είμαι. Κατάλαβες, είμαι. Να με λέω τι, εύσωμο. Όπως λέει ο Δημήτρης Σταρόβας, λιπαρά διακοσμημένος. Να λέμε τέτοιες ιδέες, παιδιά. Δεν βλέπεις υποκρισία σε άνθρωπος που θα σου πούνε, εγώ το λέω για την υγεία σου, βρε Αντώνη μου. Καλέ, ναι, δεν ξέρεις εσύ την υγεία σου να την προστατεύσεις. Δεν βλέπω, εγώ δεν έχω καθρέφτη, δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας δεν έχει καθρέφτη. Έχω δει τόσες πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων, καλεσμένων ή δεν ξέρω τι στην τηλεόραση, που γίνεται το μάλευράς, δηλαδή λες τι τροπή, πόσο προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Τόσο υποτιμητικά και τόσο απαξιωτικά και προσβλητικά πραγματικά, που είναι για μήνυση δηλαδή κανονικά. Και λες, ρε παιδιά, αυτά πώς το παίζουμε. Και λέμε κατάλληλο από 8. Ο ένας απαντάει στον άλλον η εκπομπή με την εκπομπή. Σε λίγο, γιατί δεν κάνουνε, πραγματικά. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι γιατί δεν κάνουνε μια ζωντανή σύνδεση όλες μαζί. Το περιεχόμενο δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ στην κάθε μία. Να, κάθε πρωί, όποιο κανάλι και να ανοίγεις, να τους βλέπεις όλους μαζί. Τώρα χαμογελώ και τη σκέφτομαι ότι μπροστά σε όλα αυτά η Σπυροπούλου ήταν παιδικό πρόγραμμα. Καλή, είσαστε με τα καλά σας. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Από 10 χρόνια που τότε εσείς συνεργαζόσουν και είχατε ακούσει. Καλέ, σιγά πια, εντάξει. Εδώ γίνεται το μαλευράσε κανονικά. Εσύ τι βλέπεις την τηλεόραση? Έχω μια αγαπημένη συνήθεια. Τι, ενοχή. Να το πω, όμως θα το πω. Είμαι θυσμένος στην Κατερίνα Καινούριο. Είμαι θυσμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου δώσω ένα φιλί μου, ωραία. Ένα φιλί. Αγάπη. Κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Φιλιά, Αντώνη μου. Καλή σεζόν να έχετε στο Άλσος, να σκίσετε. Πραγματικά σας αξίζει. Είναι πάρα πολύ ωραία όλη η ηθοποιή. Ο Σταμάτης Φασουλής ξέρει την επιθεώρηση όσο κανένας. Θα είναι όαση το Άλσος για άλλη μια χρονιά. Εμένα μου αρέσει γιατί ό,τι λέει, το λέει με ηρεμία και με ευγένεια. Και σε πράγματα που αφορούν και τον ίδιο. Και το πολιτικό όλη την ειλικρίνεια. Εντάξει, ναι, εδώ είναι βέβαια. Τι. Όχι, εδώ που πήγε για το χοντρός, μπορεί ο ίδιος να το αποδέχεται. Μπορεί ένα παιδί, το οποίο βιώνει αυτή τη στιγμή bullying στο σχολείο και το φωνάζουν χοντρό και τον κορυδεύουν. Είναι τρόπος που διατυπώνεται. Όχι, αυτό μπορεί να τον πληγώνει. Δεν έφερε το πολιτικά ορθό λόγο να το χρησιμοποιούμε, γιατί εντάξει.
Είναι ο τρόπος που θα αναφέρεις αυτό το θέμα. Μπορεί να είσαι απόλυτα ορθός πολιτικά. Ακριβώς. Και το ύφος σου να είναι τόσο μειωτικό απέναντι στον άλλον, που είναι, εκεί είναι bullying. Εγώ θα κρατήσω την ιδέα για την τηλεόραση, όλες οι εκπομπές να κάνουν μία εκπομπή μαζί, να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Εμένα τι μου είπε ο Μαστοράκης πρόσφατα, που μιλήσαμε για αυτό το σώμα το αυτοκίνητο που έκανε, και λέγαμε που η τηλεόραση μαλώνει μία εκπομπή με την άλλη. Μου λέει, εσύ ξέρεις τι να κάνεις μία μέρα, να βγεις να μαλώνεις με τον εαυτό σου. Πολύ ωραία. Και πρωτότυπο. Τόσα χρόνια προσπάθεια έκανα να τα βρω με τον εαυτό μου. Θα αρχίσω τώρα το ανάποδο. Τέλος σεζόν. Σωστά.